Λοιπόν, δώσε ρεσιτάλ. Θα πρέπει να υποδηθείτε κάτι τώρα αυτή τη στιγμή επί τόπου. Κάτι σε εισαγωγικά, έναν μικρό αυτοσχεδιασμό. Πάμε δραματική σχολή. Έτσι. Εγώ θα, θα σας δώσω το, την κατεύθυνση. Το υπόλοιπο είναι δικό σας. Ωραία. Λοιπόν, Κούλη, ναι, δώσε βάση. Mm. Είσαι ένας μεγαλοπαραγωγός ταινιών, musical και σαπουνόπερας στη Λατινική Αμερική. Mm-hmm. Λέγεσαι Χωσέ Αρμάντο Ντελαπιένα. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή την περίοδο ψάχνεις νέα ταλέντα στην Ελλάδα και όλος ο κόσμος σου μιλάει για ένα κορίτσι που λέγεται Σοφία Βογιατζάκη, mm-hmm, η οποία διαθέτει εξαιρετικές υποκριτικές ικανότητες, μια διαπεραστική φωνή. Και αυτή μπορεί να γίνει το επόμενο αστέρι σου, η επόμενη πρωταγωνίστριά σου. Την καλείς λοιπόν στο τηλέφωνο για να της προτείνεις τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ισπανόφωνη θεατρική παράσταση που ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα με τίτλο Χουάνα η Παρθένα. Nice. Σοφία, την ώρα που δέχεσαι το τηλεφώνημα από τον μεγάλο παραγωγό Χωσέ Αρμάντο Ντελαπιένα, κάνεις αχαλήνωτο σεξ με τον σύντροφό σου, σε παίρνει την ώρα του σεξ. Είσαι ηλίθιος, Θέμη. Αλλά, αλλά προσπαθείς... Σου είναι δύσκολο. Αλλά, αλλά προσπαθείς από την άλλη να πείσεις τον Χωσέ Αρμάντο Ντελαπιένα... Ότι είναι cool. Μπράβο. Ότι δεν είναι αυτό που νομίζει. Με το ένα, με το δύο, Χουάνε Παρθένα, Χωσέ Ντελαπιένα. Είσαι βλαμμένο όμως. Με το ένα, με το δύο, με το τρία, πάρε το κινητό Κούλι. Ξεκινάτε, περίμενε. Σοφία. Ναι. Καλησπέρα, εύχομαι να μην ενοχλώ. Όχι, δεν ενοχλείτε. Σίγουρα, ε. Γιατί σας ακούω λίγο περίεργα. Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, μια χαρά. Με ποιον μιλάω? Ναι, αυτό θα σας έλεγα. Θα εκπλαγείτε γιατί σας μιλάω από στα ελληνικά. Αλλά ονομάζομαι Χωσέ Αρμάντο Ντελαπιένα. Ναι. Είμαι καταγωγή από Ελλάδα, ο προπάπος μου. Και ευτυχώς η οικογένεια μας έμαθε να συντηρήσουμε τα ελληνικά. Είμαι τέταρτη, πέμπτη γενιά. Ναι. Στο Μεξικό μένω. Ναι, ναι. Ουσιαστικά Μεξικανός είμαι, παραγωγός. Τηλεόραση. Τι ωραία! Ναι. Μου είναι γνωστό αυτό το «Α, έτσι σαν ήχος». Για το Μεξικό ήταν ο ενθουσιασμός. Εντάξει, είναι ένας ήχος, τέλος πάντων. Παρεξηγηθούμε και όλες, δεν υπερθήκαμε. Μεξικό το έκανα. Λοιπόν, θα ήθελα, θα κάνω μια παράσταση στην Ελλάδα, έτσι, για την Ελλάδα, ρε γαμότο. Να ρωτήσω κάτι, είστε ναι. μόνοι? Ναι. Α. Ναι. Γιατί κάτι άκουσα. Όχι. Λοιπόν, θέλω να κάνω μια παράσταση, τη Χουάνα την Παρθένα, σε musical στην Ελλάδα, σε παρακαλώ. Ναι, σε και έχω γελά. Ακούσει τα καλύτερα για σας. Ευχαριστώ στο χορό, στο τραγούδι, στο σεξαπίλ κτλ. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Ναι. Ναι. Θέλετε να το συζητήσουμε? Φυσικά, όμως μπορείτε λίγο να με πάρετε να τα πούμε και αύριο για λεπτομέρειες. Θα πρέπει να βρεθούμε από κοντά. Ωραία, να σας αφήσω που, τότε ακριβώς, και χαιρετίσματα στο αγόρι που είναι δίπλα σας. Ευχαριστώ. Έχει καιρό να κάνεις σεξ. Ήσουν πολύ... Έχω καιρό, Κούλη, να πει το κατάλαβες, πες μου. Ήσουν πολύ light για φάση σεξ τώρα με τον άλλο στο τηλέφωνο. Εντάξει, πολύ light. Πόσο, ήσουνα... αφού μιλάω με αυτό, δηλαδή. Ντρέπεται, καλέ το κορίτσι, ντρέπεται. Τι την έβαλε και εσύ να κάνει τώρα? Δημόσια. Φαίνεται έξω καρδιά τώρα. Αλλά είμαι πολύ συντηρητική. Συντηρητικούρα είναι. Πολύ. Πολύ. Άμα όμως το έχεις αυτό ρόλο, θα το έκανες. Άλλο σε ρόλο. Το αυτό. Ναι, σε ρόλο. Ναι, αλλά είπες παίρνει τη Σοφία Βογιατζάκη, δεν είπες παίρνει το ρόλο. Το όταν ο Χάρη γνώρισε τη Σάλη. Έπαιρνε στο σπίτι σου. Τα κάτω από το τραπέζι. Τα ένα όνομα, ρε παιδί μου. Ναι, ναι. Δεν μου είπε ρόλο. Μου είπε Σοφία Βογιατζάκη, ρε Θέμη. Ήταν το δώσε ρεσιτάλ.